Ερχόμαστε εδώ τώρα, κυρίες και κύριοι. Παρολίγο νέα σιδηροδρομική τραγωδία να έχουμε σήμερα το πρωί κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό των Αγίων Αναργύρων, αφού δύο σειρμοί έλαβαν αντικρουόμενες εντολές με αποτέλεσμα να βρεθούν στην ίδια γραμμή ενώ κινούνταν προς αντίθετη κατεύθυνση. Σε διαθεσιμότητα έχει τεθεί ο σταθμάρχης που φέρεται να έδωσε λάθος εντολή ενώ παραπέμφθηκε στο πειθαρχικό. Με τοπική σύγκρουση τρένων του προαστιακού αποφεύχθηκε στο παραπέντε, αφού δύο σειρμοί το πρωί της Παρασκευής έλαβαν εντολή να μπουν στην ίδια γραμμή σε αντίθετη πορεία. Ο σταθμάρχης έδωσε λάθος εντολή. Σαφέστατα υπάρχει ανθρώπινο λάθος εδώ. 13 λεπτά μετά τις 9 δόθηκε σήμα αναχώρηση από το σταθμό Αθηνών στην αμαξοστοιχεία 12-10, με προορισμό το αεροδρόμιο. 2 λεπτά αργότερα δόθηκε σήμα αναχώρηση στην αμαξοστοιχεία 13-07, που βρίσκεται στο σταθμό Αγίων Αναργύρων. Και ερχόταν από το Κιάτο για να κινηθεί προς την Αθήνα. Ο σταθμάρχης που βρισκόταν στο σταθμό Αθηνών και ο μηχανοδηγός της πρώτης αμαξοστοιχίας, μόλις άκουσαν τη δεύτερη εντολή, κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας 13-07 μόλις είχε βγει από τον σταθμό Αγίων Αναργύρων. Όταν αντιλήφθηκε την κατάσταση, κινητοποίησε αμέσως τον σειρμό. Η αμαξοστοιχεία 13-07 σταμάτησε 100 μέτρα από το σταθμό, σε μια απόσταση περίπου 500 μέτρων από εκεί που αρχίζει η μονή γραμμή. Ενώ μεταξύ τους είχαν απόσταση 1 χιλιόμετρου και 200 μέτρων. Ήταν πάνω από 1 χιλιόμετρο και η ταχύτητα του ενός ήταν περί τα 10 χιλιόμετρα, του άλλου ήταν 40 με 50, γιατί πλησίασε σε περιοχή που έχουμε περιορισμό ταχύτητας 10 χιλιόμετρα. Μόλις έγινε αντιληπτό ότι πέρασε το σηματοδότη, το φωτόσημο εξόδου του σταθμού Αγίων Αναργύρων, αμέσως έγινε αντιληπτό και έγιναν όλες οι επικοινωνίες και σταμάτησε το τρένο. Σε αντίθετη περίπτωση, και αν είχαν αναπτύξει ήδη μεγάλες ταχύτητες, στελέχη του ΟΣΕ υποστηρίζουν ότι ήταν δύσκολο να ανακόψουν ταχύτητα. Ένα τρένο το οποίο πηγαίνει με 120-130 χιλιόμετρα λόγω του χαμηλού συντελεστή τριβή. Γύρω στα 700-800 μέτρα να κινητοποιηθεί πλήρως. Βρισκόμαστε στα Σεπόλια, όπου τα τρένα κινούνται σε μονή γραμμή εξαιτίας των έργων υπογειοποίησης που πραγματοποιούνται στην περιοχή. Στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει ούτε τηλεδιοίκηση λόγω εργασιών. Από τις τρεις γέφυρες μέχρι την είσοδο του σταθμού Αθηνών δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση, γιατί κατασκευάζεται η υπογειοποίηση των σιδηροδρομικών γραμμών και υπάρχει μια προσωρινή γραμμή, μονή γραμμή, όπου γίνονται οι κινήσεις όλων των τρένων από την Αθήνα μέχρι τις τρεις γέφυρες και ανάποδα. Γι' αυτό όμως έχουν βάλει 4 σταθμάρχες μάλλον στο ΣΚΑ. Και αποτέλεσμα ώστε να ακούνε όλες τις συνομιλίες. Ο σταθμάρχης του ΣΚΑ που έδωσε την εντολή στην αμαξοστοιχεία έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα. Και μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχτηκε το λάθος του. Ενώ αναμένεται εντός 3 ημερών να καταθέσει απολογητικό υπόμνημα στη διοίκηση. Και έχουμε εισαγγελική παρέμβαση για το θέμα. Πάμε στην Έλενα Γαλάρη, στην αίθουσα σύνταξης, από την εισαγγελία της Αθήνας, Έλενα. Ναι, Σία, και η υπόθεση πλέον μπαίνει στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης. Ο προϊστάμενος εισαγγελίας πρωτοδικών της Αθήνας έδωσε εντολή για τη διενέργεια προκαταρτικής έρευνας, έτσι ώστε να εξεταστεί εάν και κατά πόσο υπάρχουν ποινικές ευθύνες που σχετίζονται με το αδίκημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς. Να σας πω ότι κατά την έρευνα την οποία θα διενεργήσει η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση υπό την εποπτεία της εισαγγελίας, θα ληφθούν καταθέσεις, θα ζητηθούν τα ηχητικά ντοκουμέντα, δηλαδή οι συνομιλίες που έχουν καταγραφεί του σταθμάρχη των μηχανοδηγών και ό,τι άλλο προκύψει, ενώ θα ζητηθεί και να συνταχθεί και πόρισμα από τον ΟΣΕ. Τέλος, να σας πω ότι εάν από την έρευνα διαπιστωθεί ότι προέκυψε κίνδυνος για τον κίνδυνο ανθρώπινης ζωής, τότε το αδίκημα διώκεται σε βαθμό κακουργήματος. Πολύ επικίνδυνο περιστατικό. Σε κάθε περίπτωση, να δούμε τι θα δείξει η έρευνα της δικαιοσύνης. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.